Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας. Είστε γενικά στο ποδαρικό, πώς είστε, είστε ουρλής? Κάνετε καλό ποδαρικό? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Ελπίζω πως να έχω καλή διάθεση πάντως. Ελπίζω να μετράει. Έτσι. Ελπίζουμε να κάνετε εσείς καλό ποδαρικό στην εκπομπή σε εμάς και καλό ποδαρικό να γίνει την Τετάρτη για την ομάδα, καθώς είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Καταρχήν, μας επιτρέψει τον Ενικό, έτσι, coach? Βεβαίως, εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, Σάβα, λοιπόν, είσαι ο άνθρωπος που συνδέει τις δύο εποχές. Εποχή Πρίφτη με εποχή Γιαννάκη στον Άρη. Ναι, έτσι είναι. Έχω αυτή την τύχη και το προνόμιο να είμαι χρόνια στην ομάδα. Έτσι, να βάλουμε λίγο τον κόσμο να μπει στην ουσία και τη λογική, το τι περιμένει φέτος από τον Άρη. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, όταν υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα, το αγωνιστικό πάει σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, και πολλή δουλειά από ό,τι πληροφορούμαστε έχετε άπαντες, έχετε χύσει πολύ υδρότα, αλλά και πολύ μεγάλη προσπάθεια γίνεται από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και από όλους εσάς να παρουσιαστεί ο Άρης έτσι όπως πρέπει να παρουσιαστεί στο ξεκίνημα του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Μπορούμε να πούμε έτσι με πολύ σύντομα τι Άρη περιμένουμε να δούμε φέτος αγωνιστικά? Καταρχήν, περιμένουμε να δούμε μια ομάδα η οποία θα είναι ανεπηρέαστη από όποια προβλήματα μπορεί να έχει η ομάδα έξω από το παρκέ. Είναι ένα γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι έχουν και προσωπικές και ομαδικές φιλοδοξίες. Αυτό συνεπάγεται πάθος, καθημερινή προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο από όλους μας. Είναι λίγο ένας άγνωστος χ η ομάδα, από την άποψη ότι δεν την έχουμε παρακολουθήσει πολύ. Έγιναν πολλά φιλικά και κλεισμένων τουρθυρών. Εσείς είχατε φυσικά και το προνόμιο, αλλά γιατί αυτή είναι και η δουλειά σας να είστε δίπλα στην ομάδα. Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι? Γιατί δεν είναι μόνο αγωνιστικά, είναι και για πολλούς άλλους λόγους σημαντικό το μάτς της Τετάρτης. Τηρημένο των αναλογιών, δηλαδή το ότι ξεκινήσαμε προετοιμασία με δυσκολίες χωρίς τους ξένους. Ναι. Οι ξένοι ήρθαν στην πορεία, κάποιοι φτάσανε σήμερα. Ναι. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο ετοιμότητας. Αν όμως βάλουμε αυτές τις παραμέτρους στην εξίσωση, τότε θα πω ότι σε σχέση με τις δυνατότητες που θα παρουσιάσουμε σαν ομάδα όταν θα είμαστε πλήρεις, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και προφανώς πολύ δρόμο να διανύσουμε μπροστά μας, ώστε να είμαστε στο επίπεδο που όλοι θέλουμε. Είναι ευχή και κατάρα αυτό το παιχνίδι της Τετάρτης? Γιατί με μία νίκη αλλάζει όλη η ψυχολογία, με μία ήττα, και ισχύει και για τις δύο ομάδες, και για τον ΠΑΟΚ ισχύει αυτό, απλά ο Άρης είναι γηπεδούχος. Τα βλέπουμε όλα μαύρα από εδώ και πέρα και είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ναι, έτσι είναι. Πάντα αυτά τα παιχνίδια έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ουσιαστικά είναι ένα κοινωνικό γεγονός για την πόλη, δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός. Και σε ένα βαθμό επηρεάζουν τουλάχιστον την ψυχολογία για τον πρώτο μήνα του πρωταθλήματος. Εντάξει, ελπίζω ότι θα είμαστε αυτοί που πρέπει και θα είμαστε αυτοί που θα έχουμε την ψυχολογική ανάταση μετά το παιχνίδι και όχι προβληματισμό. Λένε πάρα πολύ και στέκονται πάρα πολύ στην παρουσία του Παναγιώτη Γιαννάκη, του προπονητή της ομάδας, αυτή η άβρα που έχει ούτως ή άλλως ως προσωπικότητα, ως μιας παγκόσμιας εμβέλειας μπασκετική προσωπικότητα. Είναι έτσι, coach? Δηλαδή, είναι τόσο σημαντική η παρουσία του, η συνεργασία του καθημερινή με τους παίκτες, αυτά που λέει, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που δείχνει τις ασκήσεις μέσα στο παρκέ? Προφανώς είναι σημαντική και νομίζω ότι πιο σημαντικό και από την ιστορία που έχει γράψει τόσο σαν αθλητής όσο και σαν προπονητής είναι ο ζήλος που δείχνει κάθε μέρα και το πάθος που δείχνει κάθε μέρα στην προπόνηση. Δηλαδή, δεν κρύβω ότι πολλές φορές νιώθω ότι αν είχε τη δυνατότητα θα μπαινε να παίζε. Δηλαδή, έχει αυτή την οτροπία σαν άνθρωπος, ενώ ταυτόχρονα είναι άμεσος και πολύ κοντά στους παίκτες. Δηλαδή, παρότι είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, ένας θρύλος του παγκοσμίου μπάσκετ, είναι πολύ προσιτός στα παιδιά. Και αυτό από τη μία δημιουργεί καλή διάθεση, από την άλλη όλη αυτή η άβρα που υπάρχει δημιουργεί και ένα έξτρα κίνητρο για αυτούς να δουλέψουν περισσότερο. Ναι. Μας είπατε προηγουμένως ότι κάποιοι αθλητές ενσωματώθηκαν ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, ο Μπένσον ήρθε πριν από λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, ο Μπέλ ήρθε
και αυτός πριν από λίγα 24 ώρα. Τι να περιμένουμε από τους δύο Αμερικάνους? Ο Μπέλ δεν είναι πολλές μέρες στη Θεσσαλονίκη. Ο Μπένσον φαντάζομαι ούτε καλά καλά τα συστήματα της ομάδας δεν θα προλάβει να μάθει. Ο Πέτουε ήταν τραυματίας και αυτός για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα. Έχουμε ένα θεματάκι δηλαδή με τους Αμερικάνους. Προφανώς και έχουμε, αλλά ως ένα βαθμό είναι δουλειά μας να, εμάς των προπονητών, να μπορούμε να τους εντάξουμε, να δώσουμε έμφαση σε στοιχεία του παιχνιδιού τους και σε παιχνίδια που ταιριάζουν στους ίδιους, ούτως ώστε να τα αφομοιώσουν λίγο πιο γρήγορα και όσο είναι μέσα στο παρκέ να μπορούμε να εκτελούμε συγκεκριμένα παιχνίδια στα οποία να μπορούν να είναι παραγωγικοί και ήδη. Δεν μπορείς να ζητάς να τα ξέρουν όλα, ναι, αλλά μπορείς να ζητάς να ξέρουν αυτά που κάνουν καλά. Coach, η εικόνα που έχουμε από τον Άρη προφανώς και δεν είναι αυτή που περιμένουμε να δούμε εμείς τη χρονιά. Γιατί καταρχήν στα μάτσα αυτά στην Τουρκία, σε αυτά αναφέρομαι, που είχε, ναι, που είχε, που είχε τηλεοπτική, τόσο, ιντερνετική μετάδοση, όχι ακριβώς τηλεοπτική, έλειπε ο Πέτουεϊ, δεν υπήρχε ο Μπένσον, δεν υπήρχε ο Μπέλ. Μπορούμε να σκιαγραφίσουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ γρήγορα τι περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον από τους δύο, γιατί τον Μπέτουεϊ τον ξέρουμε οι περισσότεροι. Τι περιμένουμε να δούμε από τους άλλους δύο, τα δύο νέα αποκτήματα του Άρη. Και δεύτερο σκέλος, μπορούμε να το δούμε αυτό την Τετάρτη? Ξέρω, είναι μια ερώτηση που λίγο πολύ εμείς μπορούμε να την απαντήσουμε, αλλά ο κόσμος θέλει να τα ακούσει. Πόσο έτοιμα είναι αυτά τα παιδιά για να παίξουν την Τετάρτη? Ο Μπέλ δείχνει ότι είναι καταρχήν ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα παιδί ο οποίος παίζει με ταχύτητα, έχει αλλαγή ρυθμού στο παιχνίδι του, είναι πολύ καλό σιτέρ. Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είναι... δεν χρειάζεται να έχει την μπάλα στα χέρια του για να παίζει και δεν κάνει πολλά περιττά πράγματα. Αυτό τον κάνει αμέσως χρήσιμο, γιατί ουσιαστικά οι παίκτες που δεν κυριαρχούν, που δεν κρατάνε πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια τους, μπορούν να συνεργαστούν ουσιαστικά με όλους. Οπότε πιστεύω ότι μέσα από τα χαρακτηριστικά του θα μπορεί να είναι σε θέση να μας βοηθήσει μεθαύριο. Ο Μπένσον είναι ένας ψηλός ο οποίος τη χρονιά που μας πέρασε στην D-League ήταν από τους καλύτερους ψηλούς. Είναι μακρύς, έχει πολύ καλά χέρια στο να δέχεται την μπάλα. Μπορεί να παίξει κοντά στο καλάθι, αλλά έχει αρκετά καλό σούτ από μέση απόσταση και είναι εξαιρετικός rebounder. Είναι και λίγο άδικο το αμυντικό κομμάτι, είναι το εύκολο. Θεωρητικά γι' αυτό να μπορέσει να προσαρμοστεί και να προστατέψει το καλάθι μας. Τώρα στην επίθεση, όπως είπα και νωρίτερα, τα δύο-τρία πράγματα τα οποία ταιριάζουν πρέπει να βρούμε τρόπο μέσα από τα παιχνίδια μας για να τον αξιοποιήσουμε και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό, ξεκινώντας από σήμερα, ώστε να αφομοιώσει κάποια πράγματα από τη φιλοσοφία της ομάδας και να μπορέσει να τα αποτυπώσει μετά στο παιχνίδι. Καλά, σίγουρα δεν μπορούμε από τον Μπένσον να περιμένουμε μέσα σε ελάχιστες ώρες ουσιαστικά να πάρει και την ομάδα στις πλάτες του, εννοείται. Αυτό νομίζω το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Στην πορεία θα δούμε κάποια πράγματα από τον Αμερικάνο. Από τον Μπέλ σίγουρα κάποια πράγματα παραπάνω. Μας είπε ότι σωματικά τουλάχιστον είναι έτοιμος να μπει να παίξει. Είναι λίγο άδικο όμως όλο αυτό. Ναι. Και για τους παίκτες και για το τεχνικό team, νομίζω. Να πρέπει δηλαδή να κάνετε μαγικά μέχρι την Τετάρτη. Οι συνθήκες πάντα δεν είναι οι ευνοϊκότερες, αλλά δεν πρέπει να ψάχνουμε για δικαιολογίες. Καλά, σίγουρα. Αυτές είναι οι συνθήκες, με αυτές θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Γιατί απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει τους παίκτες του όλο αυτό το χρονικό διάστημα, βέβαια είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών με τον ψηλό, τον Κλάσεν και τον άλλο Αμερικανό, είχαν κάποια μικροθεματάκια, αλλά από ό,τι είδαμε από χθες προπονούνται κανονικά, οπότε θα είναι πλήρες, με εξαίρεση το Χαραλαμπόπουλο βέβαια που δεν παίζει. Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει ότι η ομάδα έχει μαζευτεί δύο μήνες και δουλεύει πάνω στο συγκεκριμένο πλάνο. Ενώ ο Άρης αναγκαστικά. Εντάξει. Ο Πέτουε σε τι κατάσταση είναι? Έχουν ακουστεί διάφορα, ότι ο Τένοντας το ένα, το άλλο. Το παιδί, το μόνο που μπορώ να επισημάνω είναι ότι κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και θέλει σαν Έλληνας να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Είναι καθημερινή προσπάθεια που κάνει και νομίζω ότι μέχρι τελευταία στιγμή τη τελευταία στιγμή μόνο θα κρυφθεί η συμμετοχή του. Πάντως έχουμε και άλλες προσδοκίες. Έχουμε τον Βον, έχουμε τον
τον Weaver, από τον οποίο βάσει βιογραφικού έχω την αίσθηση ότι περιμένουμε αρκετά πραγματάκια. Βέβαια, πολλές φορές άλλο το βιογραφικό, άλλο το παρκέ. Υπάρχουν πάντως νέα πρόσωπα πάρα πολλά για να δει και ο Αριανός, και εμείς να περιμένουμε να προσδοκούμε για κάτι καλό. Ναι, γιατί όχι. Και επισημάνω τους ξένους, αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά όπως ο Αθηναίου και ο Βασιλόπουλος. Ναι. Θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικές μονάδες για μας. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο, ακόμα και στην εθνική ομάδα, και νομίζω ότι σε όλες τις ομάδες οι Έλληνες είναι αυτοί που δίνουν το στίγμα και που ορίζουν ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται η παίκτες στα αποδυτήρια, άρα και την ταυτότητα της ομάδας. Ο Βασιλόπουλος ήρθε νομίζω και με αυτή την ειδική αποστολή κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Δηλαδή με την εμπειρία του και με μια πολύ καλή συνεννόηση που έχει με τον coach, ακόμα και από την εθνική ομάδα, νομίζω ήταν από τους βασικούς λόγους επιλογής του για την έλευση στην ομάδα. Οπωσδήποτε ήταν από τους βασικούς λόγους, αλλά θεωρώ ότι η σημαντικότερη προσφορά του είναι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, όπως είπα πριν, και με χαρακτήρα νικητή. Τα οποία προσπαθεί να τα αποτυπώσει από σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι. Και μετά βέβαια, σαν πιο έμπειρος και πιο μεγάλος, έχει και τον αντίστοιχο ρόλο στα αποδυτήρια. Το scouting report του αντιπάλου, τι λέει η coach, έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι έχετε κάνει το scouting που απαιτείτε. Έχει αλλάξει πολύ ο ΠΑΟΚ σε σχέση με πέρσι. Ναι, θεωρώ ότι έχει αλλάξει αρκετά. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με μεγαλύτερη ταχύτητα από πέρυσι. Ενώ πέρυσι, ειδικά στο play-off, ήταν μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να βάλει την μπάλα αρκετά κοντά στο καλάθι με τον... τον Αμερικανό. Στον Γκλάντον. Τώρα είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμη της είναι στην περιφέρεια. Υψηλή της είναι περισσότερο receivers, είναι παιδιά που κόβουν γρήγορα προς το καλάθι για να υπερευθύνουν την μπάλα. Και ουσιαστικά όλες οι επιθέσεις περνάνε από τα χέρια του Dillard ή όποιων άλλων περιφερειακών υπάρχουν στο γήπεδο εκείνη τη στιγμή. Παρότι ο Dillard κυριαρχεί όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, έχουν σωστή χημεία στην επίθεσή τους. Έχουν παίκτες οι οποίοι, όπως είπα πριν για τον Μπέλ, παίζουν αρκετά καλά χωρίς την μπάλα, όπως είναι ο Ζάρας και ο Τρις. Έχουν κάποια έμπειρα παιδιά που είναι πολύ καλοί δημιουργικά και στο να μεταφέρουν το παιχνίδι από τη μια πλευρά στην άλλη, όπως είναι ο Μαργαρίτης, ο Τσόχλας. Και αυτό τους κάνει αρκετά παραγωγικούς στην επίθεση, όπως βλέπουμε και στα φιλικά σποράδινα, σχεδόν 85 με 90 πόντους. Δέχονται βέβαια και πολλούς. Δέχονται και πολλούς. Προφανώς έχουν και τα μειονεκτήματά τους σαν ομάδα, τα οποία δεν θα σας τα πω. Να τα δούμε την Τετάρτη. Να τα εκμεταλλευτείτε. Πάντως έχουν σίγουρα ένα πολύ πιο ποιοτικό ρόστερ, τουλάχιστον στα χαρτιά. Τα έχουν και άλλο προπονητή, άλλη φιλοσοφία προφανώς. Έχουν έναν νέο και πολύ καλό προπονητή. Είναι πλήρης ομάδα σε όλες τις θέσεις. Δείχνουν αρκετά φορμαρισμένοι για την εποχή, αλλά από εδώ και πέρα αρχίζουν οι επίσημοι αγώνες και που έχουν διαφορετικό ειδικό βάρος, διαφορετική ψυχολογία, και από εδώ και πέρα θα δούμε ποιες ομάδες θα μπορέσουν να αποτυπώσουν τις δυνατότητες ναι. Του στο γήπεδο. Πάντως και η σημερινή ανοιχτή για ένα ημίωρο προπόνηση της ομάδας 8-8.30 θα δώσει τη δυνατότητα, νομίζω, coach, εσύ καλά ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, στα καινούργια ίδιο, στα παιδιά, στους Αμερικανούς, να καταλάβουν γρήγορα σε τι ομάδα έχουν έρθει, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι, θα είναι μια καλή εμπειρία για όλους και κυρίως για τους νέους, που βέβαια δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με την ατμόσφαιρα των αγώνων Άρη ΠΑΟΚ. Είναι ένα πολύ μικρή δόση από το τι ακολουθεί στα ντέρμπι. Νομίζω ότι όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό θέλει να βρίσκεται σε τέτοια παιχνίδια με τέτοια ατμόσφαιρα. Δηλαδή, ίσως είναι
σημαντικότερος λόγος και από το καθαρά επαγγελματικό, ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο. Πέρσι, στην ήττα που έκανε ο Άρης εντός έδρας, είπαν πολλοί ότι η πίεση αντί να πάει στον αντίπαλο από το κατάμεστο γήπεδο κτλ. Πήγε στους παίκτες του Άρη. Εσείς είστε θειασότης αυτής της άποψης ή της αντίθετης, δηλαδή ότι η κερκίδα πιέζει τον αντίπαλο πάντα? Εγώ το δεύτερο πιστεύω. Να ξέρετε, όταν μου λένε ότι αγχώθηκαν οι παίκτες μας γιατί ήταν γεμάτο το γήπεδο, η λογική αυτή μου λέει σαν να παίζουμε και κλεισμένο το θυρών κάθε φορά. Τι πιστεύετε τα δύο? Οι παίκτες αγχώνονται όταν δεν μπορούν να βγάλουν το πλάνο στον αγωνιστικό χώρο. Ή όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά, τέλος πάντων, με βάση αυτά που έχουν προετοιμάσει το μυαλό τους για να αντιμετωπίσουν. Σε εκείνο το παιχνίδι είχαμε φτάσει στα 30 τρίποντα και προερχόμασταν τα περισσότερα ελεύθερα και προερχόμασταν από το παιχνίδι στην Κρήτη που είχαμε 3 στα 33. Yeah. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα κάνει τις σωστές επιθέσεις και αστοχεί συστηματικά, αυτό δημιουργεί μια πίεση. Τώρα δεν θέλω να βάλω τον κόσμο σε αυτή την εξίσωση. Έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος, ή τουλάχιστον στην ψυχολογία των παικτών, ο κόσμος είναι ένα μεγάλο σύν και με ελπίζουμε να τον έχουμε κοντά μας μεθαύριο. Mm-hmm. Είπατε για τους Έλληνες παίκτες, είπατε για τους ξένους παίκτες. Ο Άρης φέτος έχει και πολλά νέα παιδιά που προφανώς θα πάρουν και κάποιες ευκαιρίες. Τα φιλικά πήρανε αρκετές. Ναι. Μιλάω για Χριστίδη, για Φλιώνη, για Δίπλαρο, για Πουλιανίτη. Βοηθήστε να μην ξεχνάω και κανέναν. Γενικά ο Γιαννάκης έχει αυτή τη φήμη, ρε παιδί μου, ότι όπου και αν πήγε, ένα-δύο παίκτες τους έδωσε παραπάνω χρόνο συμμετοχής από ό,τι περίμενε ο καθένας στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έτσι, έχουμε παιδιά τα οποία μπορεί να είναι νεαροί, αλλά έχουν αρκετές παραστάσεις, κυρίως από τις συμμετοχές στις εθνικές ομάδες. Έχουν μεγάλες διακρίσεις και ο κόσμος τους αντιμετωπίζει σαν ισότιμα μέλη στην ομάδα. Δεν αναφέραμε τον Καλαϊτζάκη και τον Παναγιώτη, ο οποίος δεν έπαιξε στα φιλικά, αλλά είναι πολύ μεγάλο project για την ομάδα. Ένα παιδί με εξαιρετικά προσόντα. Και όπως σας είπα, τους αντιμετωπίζει η ομάδα σαν ισότιμους παίκτες. Δεν μετράει η ηλικία, μετράει τι μπορούν να δώσουν μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ξέρουμε ότι έχετε και δουλειά, ετοιμάζεστε σιγά σιγά για την προπόνηση. Να ευχηθούμε καλή αρχή, καλή επιτυχία και να πάει καλά η χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια.